βέβαια το θέμα είναι τώρα ότι εδώ πέρα λέει δεν γνωρίζαμε μία καταγγελία. Δεν είναι μία, είναι 101 καταγγελίες μέχρι στιγμής. Και είναι αδύνατον μέσα σε όλες αυτές τις καταγγελίες ποτέ να μην είχε ακούσει τίποτα, γιατί εδώ βλέπουμε και τον ίδιο, αλλά και την πρεσβυτέρα να λένε ότι δεν γνωρίζαν πραγματικά τίποτα. Παρ' όλα αυτά, χαρά, υπάρχει η καταγγελία μιας φιλοξενούμενης κοπέλας, ήταν δηλαδή παλιά στην Κιβωτό, η οποία λοιπόν λέει ότι ο πατέρας Αντώνιος σίγουρα το γνώριζε. Γνώριζε δηλαδή τι γινότανε. Βέβαια, είναι μια κοπέλα που σήμερα είναι 21 ετών. Φιλοξενήθηκε στην Κιβωτό από τα 12 έως τα 18 της χρόνια. Ξέσπασε με τις δηλώσεις του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας ότι είναι ψευδείς καταγγελίες. Είναι σίγουρη ότι γνώριζε ο πατέρας Αντώνιος τουλάχιστον ότι τιμωρούσαν και κλείδωναν τα παιδιά και την τιμωρία αυτή μάλιστα την ονόμαζαν συνέπεια των πράξεών τους. Για να δούμε τι λέει λοιπόν η κοπέλα. Ήμουν 12 ετών όταν είχα πάει, μέχρι τα 18. Υπήρχε ψυχολογική βία, ελεκτική βία και κάποιες φορές και σωματική, κάποια είδους φαλιάρας ή κάποιος μπρόξιμο. Μιλάμε τώρα για συγκεκριμένους ανθρώπους, για ανθρώπους που ήταν στη συγκεκριμένη δομή. Ήταν ένας άνθρωπος. Ήταν απλά κάθε ένας που διχειριζόταν μια κατάσταση. Ήταν και ένα καθώς παιδαγωγός, ο οποίος είχε να κάνει με την παιδά στην οποία βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα και ανάλογα με το πώς τρέχει ο καθένας. Εσύ πώς το ένιωσες, βίωσες δηλαδή καταπίεση? Δεν είχα τις ελευθερίες μου σαν έφηβη, δεν σαν παιδί γενικά. Υποχρεωνόμουν να κάνω κάποια πράγματα έτσι ώστε να είμαι σωστή και να κερδίζω το πράγμα και αντίστοιχα να βγω μια βόλτα. Υπήρχαν τιμωρίες συγκεκριμένες? Υπήρχαν τιμωρίες, όχι συγκεκριμένες, ήταν ανάλογα με την τάση του κάθε παιδί. Θυμάσαι να μου πεις ένα περιστατικό χαρακτηριστικό? Βεβαίως θυμάμαι. Ένα περιστατικό, ας πούμε, ήταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι, ήταν μια χρονιά. Είχαμε πάρει μια συνέπεια. Η τιμωρία, αν μπορώ να το πω έτσι. Πώς την είπες τη λέξη? Συνέπεια. Ουσιαστικά με αυτό που προσφέραν έτσι εννοείται τιμωρία. Απλά λέγαμε ότι ήταν την έπεια των πράξεών μας. Δηλαδή έκανε αυτό. Το αντίκτυπο ήταν αυτό. Μας είχαν ακυρωμένες σε ένα δωμάτιο, όχι όλες μαζί, κάθε μια ψυχολογιστά, δηλαδή τρεις μήνες, ήταν ακυρωμένες και τηρούσαμε ένα συγκεκριμένο ωράρι. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, η κάθε μία είχε ένα πόστο. Έτσι το ονομάζανε, πόστο. Δηλαδή έκανε μια δουλειά. Εγώ παραδείγματο χάρη ήμουν στην κουζίνα. Έπρεπε να βοηθάω τη μαγείρα να πιάνω τα πιάτα, να καθαρίζω, να καθαρίσω τα αρχηγεία, να καθαρίζω τι αποθήκες, να σκουπίσω, να γκρίσω. Και γενικά οτιδήποτε μπορούσε να έχει προκύψει μέσα στην ημέρα. Και μετά σα ξανακλείδωνα. Έπειτα μα ξανακλείδωναν από το μεσημέρι, από τι 3 έω με 4 ή 5 το μεσημέρι. Μα τρώγαμε εκεί μέσα, δεν τρώγαμε όλοι μαζί μα με τα υπόλοιπα παιδιά. Εκεί ευτυχώ είχαμε και το μπάνιο, οπότε μα ήταν αρκετά εύκολο. Από τι 5 μέχρι τι 11 το βράδυ ξανά εργασία. Και η εργασία ήταν ασταμάτητη. Δηλαδή σε μια εβδομάδα πώ καθαρίζει ένα σημείο, αν είσαι συνέχεια εκεί τόσε πολλέ ώρε. Να κάνω όλα την αρχή. Έλεγα να ξαναπλύνω όλα τα πιάτα από την αρχή. Αυτό το κλείδωμα που μου ανέφερες ήταν η συνέπεια, έτσι. Συνέπεια, ναι. Τιμωρία. Η τιμωρία ήταν, όχι η συνέπεια. Δεν ήταν ότι απλά έπεσε μια πόρτα και κλειδώθηκα. Αυτό θα ήταν η συνέπεια ότι έκλεισε την πόρτα με δύναμη και φράγαρε. Mm. Αυτή είναι η συνέπεια. Το ονομάζαν συνέπεια όμως παρόλα αυτά. Αν κάτι εσείς δεν το κάνατε σωστά ή δεν θέλατε, ανθρώπινο είναι το να αντιδράσεις ή να μην θέλεις να κάνεις κάτι, μπορεί να συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνονταν και χειρότερα τα πράγματα. Ανάλογα. Κάνανε πολύ περισσότερα πράγματα. Που και αυτό είναι σημαντικό με τη σωματική βία. Έχεις ένα σπίτι μέσα. Δηλαδή ζούσαμε 25 κορίτσια μέσα σε ένα σπίτι όλη μέρα, όλη νύχτα, στο ίδιο σχολείο. Δεν είχαμε παρέες και οι παρέες που είχαμε απ' έξω δεν μπορούσαν να έρθουν στο σπίτι μας. Ελευθερία δεν είχαμε να βγούμε έξω στο χωριό ή στην περιοχή εκεί πέρα που μέναμε μόνοι μας. Βέβαια πάντα είναι κάποιος παιδαγωγός, πάντα είμαστε με ολόκληρη την ομάδα, ποτέ ο καθένας ξεχωριστά. Και αυτό είναι λογικό να έχει κάποιες επιπτώσεις μετέπειτα και μέσα στο σπίτι. Ακόμα λέει και τα παιδιά μεταξύ μας μαλώναμε. Για πράγματα τα οποία δεν φταίγαμε κιόλα. Ο καθένας είχε τη δική του άποψη, τους δικούς του φίλους, τις δικές του παρέες, τα δικά του θέλει, τα δικά του μη και πρέπει. Δεν μπορούσαμε όμως να συμβαδίσουμε όλοι μαζί πάντα.